Ο Σταύρος σου ευχαριστώ, οι οποίοι θα μας αναπτύξουν τα θέματα στην ενδοουρολογία, αλυθίαση, νέες τεχνολογίες. Δεν χρειάζονται συστάσεις, όλοι τους ξέρουμε, εξαιρετικοί συνάδελφοι. Και θα παρακαλέσω πολύ, πριν δώσω το λόγο στον Αναστάση, τον Παναγιώτη Ρεπιδιολόγιο. Καλημέρα και από μένα. Χαρά μου να βρίσκομαι για ακόμα μια φορά σε αυτό το σχολείο, το οποίο έχει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα κάθε φορά. Η συζήτησή μας σήμερα θα είναι σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία είναι hot και είναι ενδιαφέροντα και σημεία τα οποία θα είναι ωραία και για την κλινική πρακτική να κατανομήσουμε κάποια πράγματα, στηριζόμενοι βέβαια στις μελέτες στις οποίες υπάρχουν. Χαρά μου για ακόμα μια φορά είναι ότι είμαι με συναδέλφους που θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα που έχουμε και πορεία μαζί καθοδόν από την εποχή που ήμασταν ειδικευόμενοι, για παράδειγμα με το Σταύρο το Σφουγγαριστό. Να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά την Οργανωτική Επιτροπή που μας δίνει την ευκαιρία να συζητάμε τέτοια θέματα και να μετέχουμε κάθε φορά σε αυτό το συγκεκριμένο σχολείο. Και οπότε νομίζω καλύτερα να προχωρήσουμε, αφού έχει περάσει αρκετός χρόνος, να ξεκινήσουμε λίγο πιο νωρίς. Άρα, Στάση. Λοιπόν, ακούγομαι. Καλημέρα και από μένα. Είναι εξαιρετική τιμή που μου κάνει ο κύριος Χατζηχρήστου να με καλέσει στο σχολείο ουρολογίας. Πραγματικά το και εγώ το θεωρώ από τους καλύτερους εκπαιδευτικούς θεσμούς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε, γιατί έχει περάσει και λίγο χρόνος. Λυθίαση του ουροποιητικού, ενδοουρολογία, τι το νεότερο. Η φετινή εισήγηση είναι αυτή, η περσινή εισήγηση ήταν αυτή, άρα δεν έχει αλλάξει ο τίτλος και η θεματολογία, έχει αλλάξει όμως το ύφος των άρθρων που θα δούμε φέτος. Λοιπόν, συνοπτικά, θα δούμε με μια αρκετά μεγάλη συστηματική ανασκόπηση αν αξίζει να χρησιμοποιούμε stent μετά από ουρητροσκοπήσεις. Θα δούμε κάποια πράγματα για τα ουρητροσκόπια μίας χρήσεως. Θα συζητήσουμε για το confocal laser endomicroscopy στην ιστοπαθολογία των όγκων του ανώτερου ουροποιητικού, για την ακτινοβολία στην ουρητροσκόπηση και τέλος για την προεγχειρητική διάταση του πελοκαλυπτικού συστήματος πριν την διαδερμική νεφρολιθοτρυψία, κατά πόσο είναι σύμμαχος ή κατά πόσο είναι εμπόδιο στην διαδερμική νεφρολιθοτρυψία. Επειδή ο στόχος είναι να είναι διαδραστικός, πριν ξεκινήσεις, δώσ' μου λίγο τη δυνατότητα. Πάρα πολύ ωραία τα ερωτήματα, τα οποία θα απαντηθούν. Πριν ξεκινήσουμε, πόσοι από εσάς κάνετε ουρητροσκοπήσεις, έτσι ελεύθερα, έχετε επαφή με ουρητροσκόπηση? Σχεδόν όλοι. Σχεδόν όλοι, πάρα πολύ ωραία. Η τακτική σας να βάζετε ή όχι stent, ποια είναι μετά την ουρητροσκόπηση? Ανεπίπλεκτη ουρητροσκόπηση. Έτσι, δηλαδή, εμείς θα συζητήσουμε για την ανεπίπλεκτη κατά κανόνα ουρητροσκόπηση, όχι μια ουρητροσκόπηση η οποία είναι εργώδης, έχουμε κακώς ή κάτι τέτοιο. Η πλειοψηφία θα βάλει stent. Okay. Ωραία. Για να δούμε. Το ερώτημα που τίθεται είναι ποια είναι η ανεπίπλεκτη. Ποιο είναι ο ορισμός? Και αν είχε πριν ή όχι τρίτο χειρουργείο. Λοιπόν. Ακριβώς. Μόνο αυτή που δεν θα κάνει κολλικό μετά το χειρισμό. Mm-hmm. Μόνο αυτή είναι ανεπίπλεκτη. Okay, ναι. Συμφωνώ. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί, κυκλοφορούν πολλοί ορισμοί, πολύ σωστή έτσι, η επισήμανση. Λοιπόν, για να δούμε την, τι μας λέει η βιβλιογραφία. Έτσι, κατά πόσο θα τοποθετήσουμε stent ή όχι στην ανεπίπλεκτη ουρητροσκόπηση. Λοιπόν. Έχουμε 23 στοιχειοποιημένες μελέτες με ένα αρκετά μεγάλο αριθμό ασθενών. Πάνω από 2.500 ασθενείς έχουν μελετηθεί. Λοιπόν, έχει φανεί ότι η τοποθέτηση στεν με τα εγχειρητικά λίγο θα ελαττώσει τις μη προγραμματισμένες επισκέψεις. Έτσι. Δηλαδή, οι ασθενείς θα επιστρέψουν στο νοσοκομείο στα επίγοντα, πολύ λίγες φορές αν βάλουμε stent σε σχέση με τους ασθενείς στους οποίους δεν θα έχουμε stent μετά την επέμβαση.
Το επόμενο συμπέρασμα και το μεθεπόμενο είναι λίγο ενδιαφέροντα. Δεν υπάρχει διαφορά στο άλγος, στον πόνο που θα αναφέρει ο ασθενής την ημέρα της επέμβασης. Σχετικά καλό επίπεδο τεκμηρίωσης. Αυτό μπορούμε να πούμε αντί την ημέρα της επέμβασης. Οι ασθενείς έχουν αναλγησία από το χειρουργείο. Πρώτη και τρίτη μεταχειρητική μέρα όμως που στην ανεπίπλεκτη ουρητροσκόπηση οι ασθενείς έχουν πάρει εξιτήριο, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά στον πόνο που περιγράφουν οι ασθενείς. Και μου λέει, δεν ξέρω τώρα, Χάρη, αν θες να γίνει κάποιο σχόλιο επ' αυτού, γιατί εμένα μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον. Ασθενής ο οποίος έχει ένα σωλήνα 30 εκατοστά στο σώμα του, πονάει το ίδιο με αυτόν ο οποίος δεν έχει τίποτα. Εμένα μου κάνει λίγο εντύπωση, αλλά πρέπει να παρουσιαστεί, έτσι. Δύο λόγια μόνο να πω γι' αυτό. Καταρχήν μιλάμε για ένα Cochrane Systematic Review, έτσι. Είναι η ναυαρχίδα των Systematic Reviews. Και δίπλα βλέπετε COE. Είναι το Certainty of Evidence. Δηλαδή, με βάση τα δεδομένα που έχουν, σου λέει ότι η πληροφορία η οποία δίνουμε είναι certainty of evidence, παλιότερα λεγότερη quality of evidence, έχει μετονομαστεί, very low, moderate και low. Ναι, είναι έτσι όπως τα λέμε, αλλά είναι γεγονός αυτό που βλέπω εγώ, ότι είναι χαμηλό το επίπεδο τεκμηρίωσης, έτσι. Κρατήστε το αυτό, δηλαδή τα αποτελέσματα αυτά, αν εξαιρέσεις το ενδιάμεσο, που είναι moderate, ότι ο πόνος την ημέρα της επέμβασης είναι ο ίδιος, και αυτό είναι καλό certainty of evidence, θεωρείται, σαν moderate, ενδιάμεσο, τα υπόλοιπα θέλουν λίγο σκεπτικισμό. Δηλαδή θα τα δούμε, αλλά θα τα κρατάμε σαν πληροφορία. Δεν ξέρω. Απλά ως προς το τεχνικό κομμάτι των πώς ερμηνεύουμε το αποτέλεσμα. Γενικά, πονάνε οι ασθενείς σας την επόμενη μέρα, διαμαρτύρονται αν έχουν επικτέλειο. Όχι εμένα, οι μισοί και παραπάνω διαμαρτύρονται. Έτσι. Αυτό που δεν διαφοροποιούν οι μελέτες είναι για τι είδους πόνο μιλάμε. Τι εννοώ. Ακούτε, ακούγομαι. Αυτό που δεν ξεκαθαρίζεται είναι για τι πόνο μιλάμε. Ένας ασθενής ο οποίος δεν έχει πιχτέιλ θα κάνει νεφρικό πόνο. Θα πονέσει τον νεφρό του μετά από μια ουρητηροσκόπηση. Αν κάνει πόνο, θα πονέσει τον νεφρό του. Λόγω απόφραξης. Ο ασθενής όμως που έχει πιχτέιλ θα πονέσει και αυτός. Αλλά όχι με την ίδια παθοφυσιολογία. Θα πονέσει, θα έχει πόνο στην κίστη του, θα έχει πόνο κατά την ούρηση, θα έχει ξούξιμο, συχνοουρία, θα έχει πόνο στον νεφρό λόγω παλινδρόμησης. Επομένως και οι δύο κατηγορίες ασθενών πονάνε, ίσως γι' αυτό να μην έχει διαφορά. Εμάς μας ενδιαφέρει ωστόσο να μην κάνει απόφραξη ο ασθενής μας, έτσι. Σαφέστα. Και απλά να μην πονάει. Κοιτάζοντας αυτά τα τρία στοιχεία, όπως τα βλέπουμε, υπάρχουν μία σειρά από ερωτηματικά που είναι δεδομένο ότι από όλες τις μελέτες που χρησιμοποίησαν, ο καθένας έχει λάβει διαφορετικούς ορισμούς. Και εκεί θα καταλήξω. Λέει, αναφέρει. Η τοποθέτηση του stent, λέει, λίγο ελαττώνει τις προγραμματισμένες επισκέψεις. Να το πω ως εξής. Τις μη προγραμματισμένες επισκέψεις. Έχεις έναν ασθενή, ο οποίος του έχεις κάνει ένα ουρητηροσκοπικό, το οποίο παρεμπιπτόντως το αν θα ποια είναι η μη επιπλεγμένη ουρητηροσκόπηση, υπάρχουν μια σειρά από κριτήρια. Και παίζει ρόλο και η μελέτη τι κριτήρια έλαβε. Για παράδειγμα, κάνεις μια ουρητηροσκόπηση και βλέπεις έχεις ένα πακτωμένο λίθο. Είναι επιπλεγμένη ή δεν είναι μη επιπλεγμένη. Είναι μια επιπλεγμένη ουρητηροσκόπηση. Έχεις μια ουρητηροσκόπηση στην οποία βλέπεις ότι ήταν πιο αιματηρή. Έχεις μια ουρητηροσκόπηση για χύψη λόγους, δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις καθαρίσει την πέτρα. Και αυτή θεωρείται επιπλεγμένη. Έχεις μια σειρά από κριτήρια τα οποία θα λάβεις υπόψη για να μπορέσεις να καταλήξεις να πεις ότι είναι μη επιπλεγμένη και δεν τοποθετώ stent. Δεν τοποθετείς stent. Και είσαι, για παράδειγμα, το τμήμα το οποίο κρατάει τον ασθενή και τον διώχνει την επόμενη μέρα. Άρα, ό,τι συμβεί το ίδιο βράδυ, ουσιαστικά αυτός ο ασθενής είναι... δεν είχε προγραμματισμένη επίσκεψη, τον είχες μέσα. Του έβαλες ένα πικτέιλ το απόγευμα, το βράδυ. Έτσι δεν είναι. Ένα σημείο. Δεύτερο σημείο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν πικτέιλ, αφήνουν ένα πικτέιλ και το βγάζουν, για παράδειγμα, με ένα string που έχει, με ένα ραματάκι, το βγάζουν εκτός. Οπότε το βγάζουν την επόμενη μέρα. Γιατί ξέρουμε ότι τις πρώτες 24, το πολύ 36 ώρες είναι που θα έχει σύντημα και θα σου δημιουργήσει πρόβλημα και σου κάνει απόφραξη. Έτσι δεν είναι. Άρα, αυτό, όπως αναφέρεται εδώ πέρα, σε κάθε μελέτη, για να μπορέσεις εσύ να το διευκρινίσεις και να πεις με σιγουριά ότι υφίσταται κάτι ή δεν υφίσταται, πρέπει να το έχεις υπόψη.
Εδώ πέρα, προφανώς, γι' αυτό είναι χαμηλό το επίπεδο των δεδομένων τα οποία υπάρχουν. Στο δεύτερο, ο πόνος την ημέρα της επέμβασης, όταν λέμε ο πόνος την ημέρα της επέμβασης, πότε, όταν ήταν μετά την αναισθησία, για παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Okay. Το πώς το υπολογίζουν και πώς, αν όντως αυτό αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και αν αντικατοπτρίζει το θέμα του ειδήματος που μπορεί να έχει καθοδόν. Και το τρίτο είναι πρώτη με τρίτη μεταχειρητική ημέρα, αναφέρεται, λέει, καμία διαφορά στον πόνο. Αυτό είναι όντως αυτό που είπε ο Σταύρος, τα δύο σημεία. Δηλαδή, ποιο θεωρείς ότι είναι ο πόνος? Θεωρείς ότι είναι το flank pain, είναι ο ποσφυγικός πόνος που μπορεί να σχετίζεται με την επέμβασή σου, ή είναι ο πόνος τα κατώτερου ροπητικού, τα ενοχλήματα τα οποία σχετίζονται περισσότερο με το στέν το οποίο έχεις? Άρα είναι μια σειρά από θέματα και γι' αυτό προφανώς, και αυτό είναι Cochrane Review, είναι σαφώς περιγράφει ότι θα δείτε το επίπεδο των δεδομένων είναι χαμηλό. Ακριβώς, ναι. Πού θα καταλήξουμε. Λοιπόν, και όσο περνάνε οι μέρες, έτσι, οι ασθενείς οι οποίοι έχουν στέντ αρχίζουν να πονάνε λίγο παραπάνω, με όλες φυσικά έτσι, τις λεπτομέρειες που συζητήσαμε λίγο πριν, επίπεδο τεκμηρίωσης χαμηλό. Λοιπόν, συνεχίζοντας, όταν τοποθετούμε στέντ, ελαττώνεται λίγο ή καθόλου η ανάγκη επανεπέμβασης, με λιγότερες από 3 επεμβάσεις ανά 1.000 ασθενείς. Έτσι, πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό. Ίδια συχνότητα ουρολιμόξεων με καλό επίπεδο τεκμηρίωσης και τα στενώματα. Θα γίνει πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα για τα στενώματα στην ουρητηροσκόπηση τα μέσα επόμενα χρόνια, λόγω πολλών κακών χειρισμών που έχουμε κάνει στους ουρητήρες την προηγούμενη τριετία, πενταετία, εφταετία. Λοιπόν, εδώ καταλήγουμε. Έτσι, παρόλο που είναι Cochrane, παρόλο που είναι 23 έτσι, πολύ καλές μελέτες με περίπου 3.000 ασθενείς, καταλήγουμε στο ότι χρειαζόμαστε καλύτερης ποιότητας μελέτες. Υπάρχουν διαφορές σε αυτό που πούμε. Τι είναι ο πόνος, ποια είναι η ανεπίπλεκτη ουρητηροσκόπηση. Παρόλο που γίνονται κατά κόρον τέτοιες επεμβάσεις, το επίπεδο των μελετών δεν είναι πολύ καλό. Λοιπόν. Καλημέρα. Συνεχίζουμε με τα ουρητηροσκόπια μίας χρήσεως. Πολύς δώρος γίνεται την τελευταία διετία. Έτσι. Έχουν μπει δυναμικά και στην Ελλάδα. Η πρώτη ουρητηροσκόπηση έγινε το 1912 με το παιδιατρικό κυστεοσκόπιο των 9,5 French. Το πρώτο ουρητηροσκόπιο πριν από 55 χρόνια περίπου, και το πρώτο ψηφιακό ουρητηροσκόπιο, Gyrus ACMI, το Σεπτέμβριο του 2006, Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2006, παρουσιάστηκε. Γενικά, η ουρητηροσκόπηση είναι μια σχετικά δαπανηρή εξέταση. Είναι πρόβλημα και η αποστήρωση. Θα δούμε σε λίγο γιατί. Λοιπόν, συνοπτικά την τελευταία διετία τα ουρητηροσκόπια τα οποία έχουν εμφανιστεί. Η Boston με το LithoView ξεκίνησε αρχές του, πριν από 3 χρόνια περίπου. Έχουμε NeoFlex, την U-Scope της Pusen, Shaogang, έτσι, και διάφορα. Είναι και κανένα δυο ακόμα τα οποία δεν φαίνονται. Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά των EFCAM, των ουρητηροσκοπίων μίας χρήσης, τα οποία εδώ τι θέλω να δούμε, ότι γενικά η κάμψη των EFCAM των ουρητηροσκοπίων μίας χρήσης είναι εξαιρετική, έτσι, 270 μοίρες. Είναι πολύ ελαφριά, κανάλια εργασίας και τα είναι στα 3,6 French, πολύ καλή οπτική ανάλυση και λεπτομέρεια. Το νέο Flex, τι επιπλέον έχει? Δεν χρειάζεται να έχεις οθόνη, με USB συνδέεται και μπορείς να χρησιμοποιήσεις το λάπτοπ για να χρησιμοποιηθεί. Πάμε τώρα στα πιο σημαντικά. Αυτά όλα υπάρχουν στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα σίγουρα υπάρχει το LithoView, το οποίο το έχουμε και στην κλινική. Για τα άλλα, τουλάχιστον δεν έχω εγώ κάποια ενημερωσία. Και τις Pusen, έτσι. Μάλιστα. Και τις Pusen. Λοιπόν. Και για να καταλάβετε, λέω να κάνουμε λίγο χιούμορ τώρα, μια που είναι και πρωί. Ο κύριος Αναστασιάδης κατάφερε, χάλασε το ουρητηροσκόπιο. Μόλις ήρθανε τα μιας χρήσης.
για να τα βάλει μπρος να τα χρησιμοποιεί και ήρθε. Κάνω πλάκα, έτσι. Στα 76 περιστατικά επιτρέπεται, παραπάνω, έτσι δεν είναι? Παραπάνω και παραπάνω. Εγώ 76 τα μέτρησα, γιατί εσύ μου είπες 85 και μέτρησα 76. Λοιπόν. Πόσο κοστίζει, για πείτε μας λίγο. Πόσο κοστίζει? Πόσο καμία. Κοστίζει ποιο? Το λίθοβιο. Α, το λίθοβιο. Το λίθοβιο, θα τα πούμε λίγο παρακάτω, παζάρι. Θέλει παζάρι, έτσι. Πάνω κάτω ένα χιλιάρικο. Περίπου εκεί, περίπου εκεί. Έτσι. Λοιπόν. Είναι στα 1.300 ευρώ. 1.300 ευρώ. Εξαρτάται και το παζάρι, έτσι, πόσο καλό μπορεί να γίνει. Πάντως, για μια κλινική γενικά μεγάλου όγκου, όπως είναι η δική μας, ας πούμε, κλινική, και παρότι έχει κάνει ρεκόρ και ο Σταύρος Σουγκαριστός, έσπασε όλα τα ρεκόρ. Πώς έκανε, 80-90, για να το χαλάσει, ας πούμε. Αλλά και τώρα αυτό πήγε πολύ καλά, παραδόξως, γιατί έχουμε και τα νέα τα παιδιά που κάνουν, έτσι. Θεωρώ ότι είναι πιο συμφέρον να περάσουν στις μιας χρήσης το μεγάλο. Θα δούμε. Και για το μεγάλο αριθμό, δηλαδή, των περιστατικών. Νομίζω ότι άμα έχεις να εκπαιδεύσεις ειδικευόμενους και πάει από χέρι σε χέρι, νομίζω ότι θα πρέπει να περάσεις στις μιας χρήσης. Συμφωνούμε απολύτως ότι όταν είναι να εκπαιδεύσεις ανθρώπους, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Εγώ θα έλεγα η πρώτη ένδειξη για να πάρει κάποιος και να έχει τέτοια εργαλεία είναι το εκπαιδευτικό κομμάτι. Άρα, οποιοδήποτε ακαδημαϊκό κέντρο, οποιοδήποτε κέντρο εκπαιδευτικό, πρέπει να έχει τέτοια. Κύριε μου, και μεταφέρετε γιατί δεν είναι εδώ, θα το πω ότι το μεγάλο στοίχημά μας είναι ότι να είναι αυτόνομοι στην εύκαμπτη οι ειδικευόμενοι μας όταν τελειώσουν. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αν όμως, όπως λέτε, το εργαλείο στα χέρια αυτού που έχει μάθει κρατάει 80 περιστατικά, είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, πλέον συμφέρει να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα. Άρα, ιδιωτικά, ο κ. Αναστασιάδης και εσείς και ο κ. Μαμουλάκης και ο κ. Σουγκαριστός θα πάρετε αυτό. Αλλά εμείς που έχουμε 7, έτσι, που είναι από τον πιο άγαρμπο μέχρι τον πιο τελικάτο, νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Το πιο άγαρμπο με τα δύο αριστερά χέρια. Λοιπόν, τι έχουμε δείξει, ότι τα ουρητροσκόπια μιας χρήσεως έχουν καλύτερη κάμψη σε όλες τις συνθήκες, γιατί είναι συνεχώς καινούρια. Έτσι, λοιπόν. Πού έχει παρουσιαστεί δυσκολία? Αν θα χρειαστεί να πάρουμε βιοψία με τη λαβίδα, την πυράγχα, από κάλικα του νεφρού, έχουν πρόβλημα τα ουρητροσκόπια μίας χρήσεως στην κάμψη. Έτσι, με τα φαρδιά, έχουμε πρόβλημα με τα φαρδιά αναλώσιμα. Η ροή του νερού είναι καλύτερη, αν όχι η ίδια καλύτερη στα ουρητροσκόπια μίας χρήσεως. Φαντάζομαι αυτά είναι λογικά τα συμπεράσματα και είπαμε. Είναι μίας χρήσεως, είναι συνεχώς καινούργια. Έτσι, σαν να χρησιμοποιείς ένα πολλαπλών χρήσεων πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά, κάπως έτσι είναι τα ουρητροσκόπια μίας χρήσεως. Στις συγκρίσεις που έχουν γίνει, έτσι, η εικόνα είναι παρεμφερής με τα πολύ καλά ουρητροσκόπια πολλαπλών χρήσεων. Εξαίρεση είναι το ψηφιακό ουρητροσκόπιο της STORS, το οποίο παρουσίασε τα καλύτερα αποτελέσματα. Και κλινικά... Για να πούμε τη διαφορά. Αυτό το χρησιμοποιεί ο κ. Αναστασιάδης κατά αποκλειστικότητα. Έτσι. Το ψηφιακό. Αλλά το ενοπτικό ουρητροσκόπιο το χρησιμοποιεί όλη η κλινική. Όποιοι εκπαιδεύονται στην ενδοουρολογία χρησιμοποιούν το ενοπτικό της STORS. Λοιπόν, πλήρης ανάλυση κόστους έχει το LithoView. Το πολλαπλό χρήσεων της Olympus έχει φανεί ότι για να βγάλει 28 περιστατικά, αναπεριστατικό το κόστος είναι στα $1,786. Άρα, το κατά πόσο είναι cost effective το μίας χρήσεως ουρητροσκόπιο εξαρτάται σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό από την τιμή του ουρητροσκοπίου. Αν κοστίζει $2,500, να το δούμε στο ίδιο, προφανώς και δεν αξίζει. Αν όμως το κόστος είναι μικρότερο, έτσι, έχει να κάνει από την τιμή που θα πωληθεί το ουρητροσκόπιο μίας χρήσεως. Και το LithoView είναι από τα πιο ακριβά, έτσι. Πάντως, Αναστάση, μου φαίνεται λίγο υπερβολικό από το κόστος, δεν ξέρω πού προέρχεται. Και γενικώς είναι πρόβλημα το να πηγαίνουμε να κάνουμε extrapolation, ας πούμε, δεδομένα κόστους σε διάφορα μέρη. Είναι τελείως διαφορετικό. Ναι. Έτσι, πάντως... Μου φαίνεται λίγο υπερβολή αυτό, δεν ξέρω από πού προέρχεται. Ναι. Συνήθως τις μελέτες υπολογίζουν... Λίγο στο μικρόφωνο, το παρακαλώ. Ναι.
Μπροστά σου το έχεις. Μου είπανε θα μου το ανοίγουν γι' αυτό. Όχι. Okay. Πατάς το πράσινο κινητό. Okay. Υπολογίζουν 20 με 25 χρήσεις. Γι' αυτό είναι αυτά τα κόστη. Ναι, ναι, ναι. Το συγκεκριμένο έτσι. Δεν ξέρω πραγματικά αν είναι η αλήθεια αυτή. Δεν ξέρω. Είχατε ποτέ ουρητηροσκόπο χαλάσει τις 20 χρήσεις? Στα συγκεκριμένα, όχι. Καλά. Έχουν για δεύτερη χρήση, έτσι. Το ανοίγουν, βγαίνει από τη ζελατίνα. Στη δεύτερη χρήση μένει στο χέρι. Αλλά για με ορθή χρήση, τα νούμερα όντως είναι, όντως είναι μικρά. Πάντως, γενικά, για να δίνετε κατευθύνσεις, γιατί εσείς μου το έχετε πει, Σταύρε, να στάσει ότι κανονικά δεν πρέπει να χαλάσει πριν από τα 50. 50 είναι το μίνιμουμ που πρέπει να κάνεις. Πολύ άνετα θα βγει, θα βγουν αυτά τα νούμερα. Για να ξέρει ένας ιδιώτης που σκέφτεται να το αγοράσει. Άμα το προσέχει και το κάνει, τα 50 θα τα βγάλει. Θα για τα να βγάλει. Κάνει το, να διαιρέσει, να δει το κόστος που έχει. Θα τα βγάλει τα περιστατικά. Απλά αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τα σημεία στα οποία θα κάνουν ζημιά, στο πώς θα τα διαχειριστούν. Έχει τύχει με συνάδελφο από τη Γερμανία που να λέει ότι το εργαλείο, το εύκαμπτο, χαράει κάθε 6 με 7 περιστατικά. Και πώς χάλαγε, όταν έκατσε από πάνω και τους παρακολουθούσε τι κάνανε, περνάγανε την μήνα του λέιζερ με το εργαλείο και καμένο. Είναι δεδομένο. Δεν το λες αυτό. Ναι. Οπότε ήταν δεδομένο ότι θα χαλάσει το εργαλείο πάρα πολύ γρήγορα. Το πρώτο περιστατικό μπορεί να το χαλάσει. Θα τρυπήσει κατευθείαν το working channel, έχει τελειώσει. Ένα κομμάτι στη συντήρηση των ευκάμπτων, το οποίο δεν λογαριάζουμε και δεν συζητάμε, είναι το κομμάτι της αποστήρωσης. Το ευκάμπτο μπορεί να χαλάσει πάρα πολύ εύκολα στη διαδικασία της αποστήρωσης. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η χρήση του ενδοουρολόγου που πρέπει να ξέρει πώς να το χρησιμοποιεί, όπως είναι με την ίνα, κάμψεις κτλ. Κτλ. Αλλά είναι η αποστήρωση. Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει στο δικό μας κέντρο. Στο δικό μας κέντρο. Εμείς έχουμε δύο ευκάμπτα, ένα κόμπρα και ένα flex έξω, αποκλειστική από έναν χρήστη. Mm-hmm. Αλλά στα 60 περιστατικά συνήθως υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό είναι σε επίπεδο μάλλον αποστήρωση. Μάλλον αποστήρωση. Τα 60 είναι ένα πολύ καλό νούμερο, έτσι. Δεν το συζητάμε. Κακό νούμερο θεωρούνται τα 15 ή 20 περιστατικά. Εκεί πέρα, ναι, όντως είναι ένα πανάκριβο σπορ. Ένα σχόλιο που. Σε real life καταστάσεις, καθημερινή, το πούμε. Ναι. Ένα single use, πόσα περιστατικά βγάζει? 4 ώρες. Όχι, πόσα περιστατικά βγάζει? 4 ώρες, εντάξει, επειδή είναι λίγο δύσκολο να το πεις. Αυτά είναι μια χρήση. Αλλά βασικά μπορεί να έχουν 4 ώρες. Κανονικά είναι για ένα περιστατικό. Ναι. Εμείς λέμε 4 ώρες, τώρα στις 4 ώρες όσοι μπορούν να χωρέσουν. 4 περιστατικά τις ώρες, κάνεις 4. Έτσι. Αλλά αυτό είναι το όριο που λέμε. Σε ένα εξάμηνο που τυπικά, θα έχουμε. Τυπικά, γιατί μας γράφουν και μπορεί να βρούμε τον πελά μας, γι' αυτό τα λέω εγώ και αποφεύγουν να τα πούνε οι άλλοι. Είναι ότι είναι μια χρήση, άρα πρέπει να πετιέται. Ό,τι είναι βγαλμένο από τη βιομηχανία μιας χρήσης, έτσι, τυπικά, πρέπει να πετιέται. Έτσι. Λοιπόν, δεν το γίνεται αυτό και δεν γίνεται όχι μόνο στο ουρητηροσκόπιο, γιατί θα είχαμε σταματήσει, θα είχαμε κλείσει τα δημόσια νοσοκομεία, άμα γινόταν αυτό. Έτσι. Και άμα θέλουν να με καταγγείλουν, με καταγγείλουν και να μας πούνε του Υπουργείου Υγείας τι να κάνουμε. Όταν σου λέει τόσο είναι το budget για να βγάλεις τα περιστατικά. Λοιπόν, αλλά απ' την άλλη βγάλετε περιστατικά. Δεν γίνονται και τα δύο. Λοιπόν, ας έρθουν να μας κλείσουν ή να μας πληρώνουν να τα πετάμε. Δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Αλλά γενικά μπορείς να έχει γιατί έχει 4 ώρες. Άρα, ανάλογα τι πέτρες έχεις, 4 μικρές πέτρες, μπορείς να τις βγάλεις με ένα χιλιάρικο. Αυτό είναι. Προφανώς μειώνεται. Έτσι επιβιώνουμε. Πώς επιβιώνουν τα δημόσια νοσοκομεία στον όγκο που έχουν, με το ελάχιστο budget που έχουν, πώς νομίζετε? Σε όλα αυτά αυτό γίνεται. Ένας αγώνας. Λοιπόν, χρήση του ουρητηροσκοπίου μίας χρήσεως σε περιστατικά που υπάρχει αναμενόμενη δυσκολία. Έτσι, σε λίθους που ξέρουμε εκ των προτέρων θα μας ταλαιπωρήσουν πολύ, έτσι, και μπορεί να βλαφτεί το εργαλείο μας, θα προτιμήσουμε το ουρητηροσκόπιο μίας χρήσης, το οποίο και να χαλάσει, έτσι, δεν υπάρχει και πολύ μεγάλο. Ναι. Μίας χρήσης και μετά θα πάρουμε το. Να χαλάσουμε και το πολλαπλό. Ακριβώς, άμα είναι το περιστατικό που. Λοιπόν, έχει φανεί, τι μας λέει το άρθρο του Journal of Endocrinology, έτσι, ότι μπορεί να γίνει εξοικονόμηση μέχρι και αυτό το ποσό αναπεριστατικό. Έτσι. Όμως, καμία κανένα σχόλιο για τα κόστη αποστήρωσης, καθαρισμού, κυρίως εντάξει, όχι τόσο αποθήκευσης, των ουρητηροσκοπίων πολλαπλών χρήσεων.
Εδώ καταλήγουμε σε αυτό που είπαμε πριν, ότι αν ένα ουρτυροσκόπιο με ορθή χρήση μπορεί να βγάλει από 60 μέχρι 90 περιστατικά, έτσι σε κέντρα ενδουρολογικά με μεγάλο όγκο και κατά τεκμήριο καλή εμπειρία στην ενδουρολογία, οικονομικά συμφέρει η χρήση των ουρτυροσκοπίων πολλαπλών χρήσεων. Όμως, θέλω να καταλήξουμε προσωπική άποψη και να πούμε και ο κύριος Μαμουλάκης, ο κύριος Καλλιδόνης, κατά πόσο συμφωνούν ή όχι, πρέπει να υπάρχει το ρητροσκόπιο, το single-use ρητροσκόπιο στο οπλοστάσιο για τους λόγους που προαναφέραμε. Είναι εκπαίδευση, είναι τα ζώρικα περιστατικά, έτσι. Εγώ προσωπικά απόλυτα συμφωνώ. Δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Το έχω ζητήσει, δεν έρχεται. Αλλά πιστεύω απόλυτα ότι πρέπει να υπάρχει και κυρίως πρέπει να υπάρχει να εκπαιδεύεται ο κόσμος. Στα training centers. Αναγκαστικά η εκπαίδευση των ειδικευομένων ή των νέων ειδικών θα πρέπει να γίνει σωστά. Τα μίας χρήσεως ουρτυροσκόπια παρέχουν με σχετική ασφάλεια την δυνατότητα να γίνει, έτσι, να γίνει κάτι τέτοιο και εκεί ευελπιστούμε και εμείς γι' αυτό και τα έχουμε προμηθευτεί, έτσι. Και είναι και το άλλο να σας τώρα, εδώ πέρα είναι... Πλέον είμαστε στην εποχή που ο ειδικευόμενος δεν μπορεί να τελειώνει ειδικότητα και να μην είναι όπως ξέρει να κάνει με τη διουρηθική. Πρέπει να ξέρει, πρέπει να κάνει και την ημιάκαμπτη και την εύκαμπτη. Δεν γίνεται σήμερα. Δηλαδή βγαίνουν παιδιά τα οποία είναι για 20-30 χρόνια. Έχουμε υποχρεώσει να μην τους βάλουμε στο περιθώριο της ουρολογικής πράξης και να είναι ανάπηροι μια ζωή, γιατί εμείς δικιά μας ευθύνη είναι η εκπαίδευση της ειδικότητας. Έτσι. Και να τα μάθουν σωστά. Το θέμα στην εύκαμπτη του ρητροσκόπηση δεν είναι να ανεβεί το ρητροσκόπιο στο νεφρό, τρία άτομα να το κουβαλήσουν και το ανεβάσουν επάνω. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι όλα είναι ζήτημα σωστών βημάτων. Δεν διαφωνώ με τη λογική ότι πρέπει οπωσδήποτε καθοδόν να μαθαίνουν αυτές τις τεχνικές. Γιατί θα είναι η καθημερινή πράξη. Όπως κάποτε τα διουρηθρικά ήταν μια εποχή που πηγαίνανε και τα μαθαίνανε ως κάτι το οποίο είναι πιο εξελιγμένο. Κάτι αντίστοιχο είναι έτσι, και αυτό ακριβώς. Και θα, όπως μπήκαν τα διουρηθρικά στην καθημερινή πράξη, αντίστοιχα και αυτό. Αυτό που λέω εγώ στα παιδιά στην κλινική είναι ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνουν για να μάθουν, να μπορέσει να τους δώσει, να τους εμπιστευτεί στο εργαλείο το εύκαμπτο, να κάνουν έστω και το navigation, να κάνουν την πλοήγησή τους μέσα στο νεφρό, είναι θα κάνουν αρκετές εύκαμπτες κυστεοσκοπήσεις. Θα πάρουν ένα εργαλείο το οποίο είναι πολύ πιο σκληρό, πολύ πιο ανθεκτικό. Και θα προετοιμαστούν, θα μάθουν τον τρόπο με, θα προγραμματίσουν το μυαλό τους, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χειριστούν το εργαλείο, που στη συνέχεια θα πάρουν ένα ίδιο εργαλείο με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργίας και πλέον θα πρέπει να δουν την ανατομική διαφορά και την λεπτότητα στην τεχνική που ακολουθείς. Ότι πρέπει ότι τα μίας χρήσης εργαλεία στα επόμενα χρόνια μπορεί να γίνουν και το κύριο μας εργαλείο, αυτό είναι το θεωρώ μάλλον δεδομένο. Και το θεωρώ δεδομένο με την ίδια λογική που, για παράδειγμα, θα αυξάνονται οι ενδείξεις της εύκαμπτης νεφροσκόπησης συγκριτικά με τη διαδερμική νεφρολιθοτριψία, γιατί βελτιώνονται συνέχεια τα εργαλεία μας. Υπάρχουν πολλές εταιρείες αυτή τη στιγμή, οι οποίες έχουν εύκαμπτα μίας χρήσης σε εξέλιξη. Και σίγουρα το βγάλουν στην αγορά, οπότε θα πέσει και η τιμή. Και από ένα σημείο και μετά θα είναι ανάλογα στο κέντρο το τι θα συμφέρει να έχει από τα δύο, από άποψη κόστους. Για παράδειγμα, αυτή η μελέτη εκεί, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτή η οποία περιγράφει και λέει μέσα ότι αν κάνεις ως 99 περιστατικά, γι' αυτό λέμε μεγάλο, μπορείς να βάλεις μιας χρήσης. Τουλάχιστον και το δικό τους σύστημα, αν κάνεις ένα παραπάνω ή και λίγα περισσότερα, θα πρέπει αναγκαστικά να πας στο πολλαπλό. Να σου πω όμως, Παναγιώτη, αυτά είναι αδιάφορα, γιατί κάθε χρόνο θα πέφτουν οι τιμές, κάθε χρόνο θα εξελίσσονται και θα έχουμε καλύτερα εργαλεία. Το ζητούμενο είναι, τουλάχιστον κλινικές όσους υπάρχουν, να μην γυρίσουν τώρα να δουν. Έτσι. Απαγορεύεται για μένα να τελειώνει ειδικευόμενος και να μην είναι πλήρως και στην εύκαμπτη χρησιμοσκόπηση και στην εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση, να είναι πλήρως αυτάρκης. Να μπορεί να μπει και να κάνει μια μικρή πέτρα, να κάνει την ουρητηροσκόπηση την εύκαμπτη διαγνωστικά, να τα κάνει. Αυτό πρέπει να τα έχει όπως μαθαίνει την κυστεροσκόπηση πια. Και λίγο ο ενδιασμός ότι μάλλον το θεωρείς είναι λόγω του ότι φοβάσαι την ακρίβεια των δεδομένων με τη βιβλιογραφία.
Ο ρόλος τώρα εδώ πέρα είναι να δούμε, δηλαδή αμφιβάλλεις ότι θα είναι, σε 5 χρόνια θα είναι νεκρός ένας ουρολόγος που δεν μπορεί να κάνει ενδοουρολογία ανώτερου. Εννοώ ως ιδιώτης. Νεκρό το λέω με την έννοια ότι ένας που κάνει γενική ουρολογία δεν μπορεί να λέει πήγαινε να κάνεις μια ουρηθυροσκόπηση και δεν μπορεί να κάνει. Τι θα κάνει. Με την ίδια λογική όμως και άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελειώσει πριν 10 και 15 χρόνια που ποτέ δεν εκπαιδευτήκαν σε αυτό, θεωρούμε ότι σε 5 χρόνια θα είναι νεκροί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκ των πραγμάτων, η νέα γενιά πρέπει να το έχει σαν εργαλείο σε αυτό το πράγμα. Ωραία, κοίταξε. Προφανώς η ζωή θα κάνει, όπως εμείς που δεν ήμασταν στη λαπαροσκοπική γενιά, προφανώς θα υποστούμε και είμαστε νεκροί σε ένα κομμάτι μεγάλο. Σαφέστατα, έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή και βλέπεις πού είναι η δύναμή σου για να οδεύσεις προς τα εκεί και θα τα χάνεις. Αλλά τώρα είναι σαν να μου λες, βρέσουμε έναν άρρωστο ο οποίος να πάει να κάνει ανοιχτά τη χολή του. Δεν θα βρεις άρρωστο να πάει να κάνει ανοιχτά. Αυτό θέλω να πω. Το ίδιο πράγμα θα γίνει. Δέχεστε κανένας τώρα μια πέτρα στον ουρητήρα να πάει ανοιχτά να την κάνεις? Όχι, θα δεχτεί κανένας. Ναι, ναι, δεν διαφωνούμε. Άρα είναι υποχρέωσή μας να μείνουμε σε αυτό και να μεταφέρεις το άγχος στον κύριο Περιμένη. Και θα τα πούμε και με τον κύριο Λιάτσικο που αναλαμβάνει ως ο Νούπο, ότι αυτή είναι η υποχρέωσή μας όλοι οι δικαιωμένοι να τελειώνουν και να είναι εκπαιδευμένοι. Δεν διαφωνούμε και γι' αυτό το συγκεκριμένο, είπαμε και πιο πριν, είναι η κύρια του ένδειξη αυτή τη στιγμή, είναι αυτό το εκπαιδευτικό κομμάτι. Θα διευκολύνει, θα μας λύσει τα χέρια σε αυτό. Και για να μιλώ για Πάτρα, εσείς Μανώγλιο, Λαϊκό και τα λοιπά, ακούτε? Ναι, να κρινιάξω λίγο. Βέβαια, συγγνώμη. Μπορεί να παρέμβετε. Συμφωνώ πάρα πολύ και δυστυχώς μεγαλώνω, γιατί θυμάμαι ότι η πρώτη φορά που με αφήσαν να πιάσω το FCAM το ήταν μετά από μια εκπαίδευση με simulator. Τότε το βγάζαμε, το ξεκλειδώναμε την ντουλάπα του καθηγητή. Όμως, είναι πολύ σωστό να διεκδικούμε και οι ειδικευόμενοι να γκρινιάζουν και να διεκδικούν περισσότερο εκπαίδευση και εμείς να προσπαθούμε να σκεφτόμαστε, είτε σαν κλινική, είτε σαν εταιρεία, είτε σαν εβδομάδα ειδικευομένων ή σαν διαπληματικό, πώς θα δώσουμε ευκαιρίες να πιάσουν εργαλεία στα χέρια τους. Όμως, νομίζω ότι αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι που έχουν κάνει nominal training, fellowship στη λυθίαση, θα σας πούν ότι δεν είναι σωστή λογική. Πήρα ένα εύκαμπτο και καβαλάω τα νεφρά και κάνω εύκαμπτες και πέτρες. Και το λέω εγώ, μου κάνει εντύπωση που το λέω εγώ, γιατί δεν είναι ο τομέας εξειδίκευσής μου. Δηλαδή, προφανώς, κάθε ουρολόγος θέλει στο μυαλό του να σκέφτεται ότι ένα περιστατικό που είναι βατό, μια πέτρα, θα μπορέσει να κάνει ένα χειρουργείο. Δεν είναι όμως αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι να έχει επάρκεια και αν επιθυμεί να εξελιχθεί σε έναν χειρουργό ο οποίος θα κάνει ανώτερο ροπητικό, ο οποίος αναλαμβάνει όχι μόνο την πέτρα των 5 χιλιοστών, θα μπορεί να κάνει και διαδερμική, γιατί είναι η πέτρα κοράλι. Θα μπορεί να πει ότι, ξέρετε κάτι, εσείς δεν μπορείτε να πάτε με 4 εύκαμπτες νεφροσκοπήσεις, θα πρέπει να κάνετε λυθίαση διαδερμικά. Γιατί τα βλέπουμε και αυτοί που ασχολούνται. Αυτό είναι θέμα ενδείξεων που εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έτσι. Είναι θέμα εκπαίδευσης και κουλτούρας για το τι μπορούμε να κάνουμε με το κάθε περιστατικό. Ωραία. Είναι σαν να σας πω εγώ ότι βάζω στο γραφείο μου ταμπέλα ανδρολόγου. Συγγνώμη, δεν έχετε στο γραφείο σας ανδρολόγος? Όχι. Ουρολόγος, παύλα, ανδρολόγος, στο ιδιωτικό σας. Έχω καλούς αγαπημένους φίλους που είναι εξειδικευμένοι. Καλά, είσαστε στα 5-6 άτομα και εγώ σε αυτούς είμαι που δεν γράφουμε το ανδρολόγο. Τα επέλαμε. Άλλο θέμα αυτό. Έτσι. Δεν βλέπετε τις μεταγραφές τις τελευταίες? Πώς βαφτίζονται μία νύχτα ανδρολόγοι? Έλεος, μην το πιάσουμε αυτό. Αυτό είναι ό,τι θέλει κάνει ο ιδιωτικός τομέας και είναι δικαίωμά του. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ζούμε στον καπιταλισμό, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι μια ελεύθερη αγορά, αλλά χωρίς όρια. Καλώς, κακώς αυτό είναι. Συνάδελφοι που είναι πιο ειδικοί, νομίζω ότι. Λοιπόν, δεν έχει ειδικό και ειδικό. Είναι το ελεύθερο επάγγελμα, είναι καθαρά, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτό εγώ θα αντιδράσω σε αυτό που λέτε, γιατί όντως αντίστοιχα θα με παραφράσω αυτό και θα το μεταφέρω στον προστάτη. Νομίζουν όλοι ότι όλοι οι προστάτες θα είναι ένας βολικός προστάτης, 40 γραμμάρια, που θα πάει, που δεν τους έχει αιμορραγία, δεν θα κάνει, δεν θα δείξει. Έλα όμως που μπορεί να είναι όμως και αυτός να αιμορραγήσει ο προστάτης και να είναι δύσκολος και να χαθεί, οπότε δεν θα πρέπει να το αναλαμβάνει, να το στέλνει σε έναν έμπειρο. Έτσι. Λοιπόν, σε όλη μου τη ζωή μάχω με αυτή τη λογική που ξεκίνησε και από το πανεπιστήμιο,
Μάχω με αυτή τη λογική ότι εγώ είμαι αυτός ο δεινός και τα λοιπά και όλα μαθαίνονται. Αρκεί να θέλει να δείξει και να μάθει αυτά που ξέρει ο καθένας μας στους νεότερους. Και αυτό είναι το χρέος των κλινικών, έτσι που εκπαιδεύουν οι δικαιωμένους και ακόμα πολύ περισσότερο των πανεπιστημιακών κλινικών. Σε αυτό είμαι κάθετος και όσοι το έχουν μονοφαγία, συνάδελφοι κτλ. Εγώ είμαι μόνο και εγώ κάνω, δεν μπράττουν το ακαδημαϊκό τους έργο. Είναι μια θέση μου που μου έχουν καταλογιστεί και με έχει βρει πολλοί κόσμος και θα με βρίζουν μέχρι να πεθάνω προφανώς. Λοιπόν, προχωρούμε, Αναστάση. Ωραία. Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο θέμα, έτσι πάμε σε πιο τελικάτα πράγματα, όχι πέτρες και λέιζερ και τα σχετικά. Λοιπόν, για το confocal laser εντομικρόσκοπη, δεν ξέρω, το έχει ακούσει κάποιος, το έχει δει, το έχει χρησιμοποιήσει live ή κάτι τέτοιο. Εδώ, έχουμε να κάνουμε με ουροθυλιακούς όγκους ανώτερου ουροποιητικού. Γενικά, πολύ προβληματική κατάσταση, έτσι. Βιοψία από όγκο ανώτερο, από ύποπτο μόρφωμα ανώτερου ουροποιητικού. Πολύ μικρή σε διαστάσεις, λίγα χιλιοστά. Οι παθολογανατόμοι δεν έχουν υλικό να δουλέψουν. Γενικά είναι μια σχετικά δύσκολη κατάσταση. Τι μας δίνει το confocal, το CLE. Έτσι δεν είναι τύπος Mercedes, είναι το confocal laser endomicroscopy. Σε πραγματικό χρόνο την ιστοπαθολογία του όγκου. Διαμέσου του ουρητηροσκοπίου, είτε του semi-rigid, είτε του EFCAM του, γίνεται εισαγωγή ενός probe και στην ειδική οθόνη έχουμε την αποτύπωση του όγκου. Λοιπόν, αρχική εμπειρία από την Βαρκελόνη, από τον Μπρέντα. 14 ασθενείς υποβλήθησαν σε EFCAM τη ουρητηροσκόπηση με την τεχνική αυτή. Σε βλάβες, έτσι, οι οποίες με αξονική τομογραφία είχαν απεικονιστεί αρχικά, δεν μιλάμε για διαιθητική νόσο, έτσι. Και σε πραγματικό χρόνο, ο χειρουργός έχει τη σημειώση του και με αυτό που βλέπει σημειώνει low, high grade και καρσινόμα in situ. Έγινε η σύγκριση με τα ιστοπαθολογικά αποτελέσματα με τις βιοψίες που ελήφθησαν για αυτόν τον μικρό αριθμό των ασθενών. Βλέπουμε ότι σε όγκους low grade το ποσοστό αντιστοιχίας ήταν πάρα πολύ καλό. Ό,τι είχε σημειωθεί σαν low grade με την CLE μέθοδο ήταν σωστό. Αποκαλύφθηκαν σχεδόν όλοι οι υψηλής κακοήθειας όγκοι και το ένα καρσινόμα in situ και αυτό πιάστηκε. Μπορούμε να έχουμε διεγχειρητική σταδιοποίηση του όγκου, έτσι, με σχετικά πολύ καλά αποτελέσματα και φυσικά βέβαια, έτσι, είναι πολύ λίγα τα νοσοκομεία τα οποία εφαρμόζουν σε ερευνητικό πλαίσιο αυτή την τεχνική. Να δούμε κατά πόσο υπερτερεί της λήψης βιοψίας ή όχι, γιατί μετά, έτσι, θα επακολουθήσει νεφροουρητηρεκτομή ή συντηρητική θεραπεία. Λοιπόν, αυτές είναι οι εικόνες που έχουμε διεγχειρητικά. Η εικόνα ιστοπαθολογική από τον παθολογανατόμο και η εικόνα που έχουμε. Εγώ δεν μπορώ να το αντιστοιχίσω έτσι, ούτε εξειδίκευση έχω, ούτε εμπειρία, γιατί απαιτείται εκπαίδευση του ουρολόγου στην ιστοπαθολογική αναγνώριση, κάτι το οποίο κάνουν οι δερματολόγοι από εμάς. Δεν ξέρω ποιοι συνάδελφοι έχουν εξειδίκευση, που το θεωρώ πολύ τραβηγμένο για τον ουρολόγο. Παρ' όλα αυτά όμως, έτσι, η confocal laser endomicroscopy φαίνεται αρκετά υποσχόμενη τεχνική. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σχόλιο, αν θέλετε να προχωρήσουμε. Εντάξει, ωραία. Ωραία, ωραία. Πάμε τώρα σε πολύ πιο πεζά, αλλά πολύ σημαντικά, κατ' εμέ, άρθρα. Κατά πόσο η ακτινοβολία μπορεί να ελαττωθεί κατά τη διάρκεια της ουρητηροσκόπησης. Λοιπόν, ο στόχος είναι η αξιολόγηση της μειωμένης πρόσληψης ιονίζουσας ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ουρητηροσκόπησης. Λοιπόν, λίθους που συναντάμε συχνά, από μισό μέχρι 2 εκατοστά. Τι συγκρίναμε, την στάνταρ δόση με το 1 τέταρτο της δόσης. Τυχεοποίηση 94 ασθενών και η
Τυπική δόση ήταν από 16 μέχρι 19 μιλιγκρέι. Το 1 τέταρτο της δόσης έτσι μέχρι 4,5 μιλιγκρέι. Ο χρόνος ακτινοσκόπησης είναι περίπου ο ίδιος. Συνολικά κάτι λιγότερο από 1,5 με 2 λεπτά. Τι βλέπουμε? Ότι τα αποτελέσματα, τα κλινικά αποτελέσματα είναι ακριβώς τα ίδια. Από τη στιγμή που θα μπορέσουμε να ελαττώσουμε την ακτινοβολία κατά το 1 τέταρτο, που σημαίνει ότι έχουμε πολύ μικρότερη πρόσληψη ακτινοβολίας, δεν έχουμε καμία διαφορά στα αποτελέσματά μας. Επιπλέον, ένα ακόμα τρίκ το οποίο εμείς χρησιμοποιούμε και συνιστούμε είναι να μειώνουμε το εύρος της ακτινοσκόπησης. Τα πιο πολλά ακτινοσκοπικά μηχανήματα μπορούν να το κάνουν, έτσι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ακτινοσκοπείται μια ευρεία περιοχή. Μειώνοντας, ζητώντας από τον χειριστή να μειώσει το εύρος της ακτινοσκόπησης, ελαττώνεται και η ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για ποιο λόγο έβαλα αυτό το άρθρο, έτσι. Το περιοδικό δεν είναι και ό,τι το καλύτερο, έτσι. Είναι από το Ιράν μεν, αλλά ποιος είναι ο στόχος? Να εκτιμηθεί κατά πόσο η προεγχειρητική υδρονέφρωση, το ονομάζουν στο άρθρο hydronephrosis, ουσιαστικά είναι η διάταση του πυελοκαλλικικού συστήματος, κατά πόσο θα μας βοηθήσει στην διαδερμική νεφρολιθοτριψία ή όχι. Από τους συναδέλφους που ασχολούνται με PCNL, πόσοι ασχολείστε? Πόσοι κάνουν χέρια ψηλά, λίγο να δούμε. Πόσοι κάνουν PCNL? Okay. Τέλος πάντων, θέλετε να έχετε προεγχειρητική διάταση ή όχι, το θεωρείτε? Αναστάση, να ρωτήσω εγώ εσένα, γιατί είσαι κάνεις πολλές PCNL. Κάνουμε PCNL τώρα. Νιώθεις πιο άνετα με τη διάταση? Όχι. Δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά. Μεν, όταν όμως έχω την πολύ μεγάλη πέτρα, τον πολύ μεγάλο λίθος στο πυελοκαλλικικό σύστημα, είναι εκ μαγείο και βλέπω ότι δεν έχω χώρο για χειρισμό, αυτό λίγο δεν θα αλλάξει βέβαια η προσπέλασή μου, αλλά ίσως υποσυνείδητα να προτιμούσα και να υπήρχε έτσι μια μικρή διάταση. Αλλά όταν υπάρχει εκ μαγείο δεν θα υπάρχει διάταση. Δεν έχω δει. Είναι δεδομένο, ναι. Διατεταμένο τόσο και γεμάτη πέτρα. Στις κιστίνες, καλιά φορά το βλέπεις αυτό. Στις κιστίνες, καλιά φορά βλέπεις γύρω-γύρω να είναι μια κατάσταση. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Θα επιδιώξεις να κάνεις διάταση πριν? Δηλαδή θα βάλεις οκλούντερ, θα κάνεις κάτι τέτοιο? Διάταση δεν θα κάνουμε. Έτσι, με τον ουρητηρικό καθετήρα που έχουμε, θα σκιαγραφίσουμε για την προσπέλαση. Διάταση δεν θα επιδιώξουμε. Είναι πολύ, πολύ λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες θα κάνουμε παθητική διάταση. Παθητική διάταση μπορεί. Κλινικά αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι τεκμηριωμένο ή όχι, να αυξήσει την διαχειρητική ή την μετεχειρητική αιμορραγία. Πιθανά λόγω αυξημένης συντροστατικής πίεσης μέσα στο πυελοκαλλικικό σύστημα. Αναστάσεις, να κάνω ένα σχόλιο. Βεβαίως, συζητάμε. Αυτό που θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας κατά τη διάρκεια της διαδερμικής είναι ότι η αρχική διάταση που κάνουμε ή που προσπαθούμε να κάνουμε στο πυελοκαλλικικό απλά για να τρυπήσουμε, και συμβαίνει συνήθως αυτό, τα χρησιμοποιούμε υπέρηχο για να τρυπήσουμε, τότε επειδή μιλάμε για ακόμα ένα κλειστό σύστημα, αυξάνει πολύ την πιθανότητα μετεγχειρητικών επιπλοκών, συμπτικών επιπλοκών, ακόμη και διαχειρητικών. Άρα αυτό, όσο πιο χαμηλά κρατάμε την πίεση, τόσο πιο καλά. Πάντα δουλεύουμε με χαμηλές πιέσεις, έτσι, αυτό είναι αρχή στην ενδοουρολογία. Θέλουμε χαμηλές πιέσεις στο σύστημα. Δεν υπάρχει κάποιο... Ένα σχόλιο να κάνω και εγώ πάνω σε αυτό. Το μόνο, στη δικιά μου εμπειρία, έτσι, το μόνο που θα σκεφτόμουν για τη διάταση θετικό είναι ότι έχω χώρο να μπει το σύρμα. Βεβαίως. Αυτό, μόνο τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα θεωρώ ότι δεν θα με προβλημάτιζε, να μην υπάρχει, να την επιδιώξουμε. Εγώ νομίζω ότι η διάταση, κάνοντας τη διάταση που κάνουμε με το ουρητηρικό, βοηθάει πάρα πολύ την πρόσβαση. Πρώτα απ' όλα είναι το σύρμα. Να κατέβει το σύρμα. Ακόμα και ανάλογα την πρόσβαση και τις διαστάσεις της πρόσβασης που κάνεις, η διάταση μπορεί να βοηθήσει να βάλεις πιο εύκολα μέσα τα κυρία σου και να βάλεις το σύρμα. Είναι λογικό σε ένα μεγάλο σύστημα να μπορείς να κινηθείς πιο εύκολα. Θα διαφωνήσω με το κομμάτι ότι υπάρχει πιθανότητα, αύξηση της πιθανότητας της ύψης λόγω του ότι κάνεις την υπερδιάταση, γιατί πρακτικά δεν υπάρχουν σοβαρά δεδομένα γι' αυτό. Ότι πρακτικά το ξέρουμε, είναι το ίδιο με το εύκαμπτο. Η συζήτηση αν θα βάλουμε θικάρι ή όχι για τις πιέσεις που έχουμε πάνω στο νεφρό.
Αλλά το ουσιαστικό κομμάτι είναι ότι είναι πρακτικά περισσότερο ζήτημα τεχνικής. Είναι ο καθένας ποια τεχνική ακολουθεί και πώς το κάνει. Μπορεί να το κάνει καθαρά με τον υπέρηχο και να μπει μόνο με τον υπέρηχο. Άλλος μπορεί να μπει φλωρόσκοπη γκάιντ με την ακτινοσκόπηση και να έχει. Πάνω από 40 σαντιμέτρ νερού πίεση στο νεφρό είναι. Αυξάνει. Είναι ακριβώς η ίδια συζήτηση που κάνουμε για το πιθανότητα, το οποίο δεν έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την πιθανότητα. Αυξάνει το ρεφλούξ στην συστηματική τηλεφωνία. Ναι, ναι. Πάνω από 40 σαντιμέτρ νερού. 40 σαντιμέτρ νερού μπορεί να έχουμε. Στο νεφρό μας αυτή τη στιγμή έχουμε 10-15 σαντιμέτρ νερού. Πίεση. Και πού το ξέρετε πόσο έχετε, βέβαια. Οι πιέσεις για να κάνει ρεφλούξ ανάλογα με τη μελέτη. Είναι μετρημένα από τον τραξέρ. Υπάρχει μελέτη. 30 χιλιοστά υδραργύρου ως 40 είναι για να κάνει backflow, να φύγουν προς τα πίσω. Όχι, θέλω να πω ότι όταν κάνετε μία επέμβαση, δεν ξέρετε τώρα, γιατί δεν έχετε monitoring. Στην άκαμπτη ουρητηροσκόπηση ανεβαίνει 300, όχι 30 ή 40. Στην εύκαμπτη, αν έχεις βάλει θικάρι, και μάλιστα θικάρι, όχι το μικρό, 12-14 και πάνω. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να διατηρήσεις πιέσεις που είναι κοντά σε αυτό το επίπεδο. Και από εκεί και πέρα, η μοναδική μία μελέτη που υπάρχει για την εύκαμπτη, δεν λέμε για το διαδερμικό, γιατί το διαδερμικό δεν υφίσταται καν, δεν υπάρχει μελέτη. Η μοναδική μελέτη η οποία περιγράφει ότι έχει μεγαλύτερη πιθανότητα σύψης εφόσον δεν χρησιμοποιείς θικάρι στην εύκαμπτη, είναι η μελέτη του Κρόες. Μία μελέτη. Δεν υπάρχει άλλη. Τώρα για το διαδερμικό δεν υπάρχει πουθενά ότι αν εσύ κάνεις υπερδιάταση στο νεφρό, ότι θα έχεις μειονέκτημα και ότι θα έχεις κλινικό αποτέλεσμα σύψης. Λόγω της περιάτασης. Αυτό που λες είναι απόλυτα σωστό. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό που συζητάμε εδώ. Εδώ πέρα συζητάμε, και θα μας τα πείτε, εάν προτιμούμε να την έχουμε για κάποιους λόγους ή όχι. Ξεκάθαρα πρέπει να την προτιμάς να την έχεις στην υδρονέφρωση. Ενώ να την επιδιώξεις να την κάνεις. Την υπερδιάταση εκείνη τη στιγμή. Δίνεις λίγο σχιαγραφικό παραπάνω, ανοίγει το σύστημα, έχεις περισσότερο χώρο για να κάνεις τους χειρισμούς σου. Και ποιοι είναι οι χειρισμοί σου, να μπεις με ασφάλεια μέσα και να περάσεις σε ένα σύρμα ή δυνατόν κάτω στον ουρητήρα και να είσαι πιο άνετος. Νομίζω αν ότι την έχεις, είναι καλό. Αλλά δεν θα την επιδιώξεις υποχρεωτικά. Παίρνουμε σχάρμα οκλούντερς με τέτοια πράγματα. Δεν είναι απαραίτητο. Αυτό συζητάμε. Δεν θα αυξήσεις τις πιέσεις. Ένα σχόλιο. Είναι άλλο πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, άρα, τους ασθενείς μας τους χωρίσαμε σε ασθενείς με διάταση του πυλοκαλικικού. Και όχι αυτό που καθηγητής, οι ασθενείς με τους μεγάλους λήψους δεν έχουν συνήθως διάταση, έτσι αυτό το παρατηρούμε. Ένα σχόλιο, ναι. Τόση ώρα συζητάμε, οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τη διαδερμική, αν από επιλογή θα κάνουν διάταση για να κάνουν το πάντσου. Το άρθρο δεν λέει αυτό. Λέει την προεγχειρητική, αλλά έτσι, κατά συνέ. Προσέξτε όμως. Άλλο είναι η διάταση που θα κάνετε με το προστηρωμένο σας σκιαγραφικό, με καλλιέργεια ούρων αρνητική, και άλλη είναι η διάταση του αποφραγμένου συστήματος που μπορεί να έχει οτιδήποτε από πίσω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο συζητάμε τώρα. Δεν ήσασταν, δυστυχώς λείπατε και θα έπρεπε να είσαστε, δηλαδή κρίμα. Γιατί χθες συζητήσαμε την σύψη και πώς γίνεται αυτό. Εκεί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, υπήρχε και είπαν πολλά. Αναστάση Σταύρε, επειδή γίνεται πολύ συζήτηση και για να μην την κόψουμε, να λέτε ποιο ήταν το δίλημα, δεν μας ενδιαφέρει τα στοιχεία, ωραία, τα έχετε δει εσείς και τα λοιπά, ωραία, και ποιο είναι το μήνυμα που δίνει κάθε paper. Μην μένετε στην ανάλυση πόσα περιστατικά τι και τα λοιπά, δεν μας ενδιαφέρει. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σας εμπιστευόμαστε σε αυτό. Λοιπόν, στους ασθενείς, έτσι, χωρίς διάταση, περισσότερη ώρα διήργησε το χειρουργείο, χειρότερα αποτελέσματα, έτσι, τα stone free rates ήταν χαμηλότερα και υψηλότερα ποσοστά μετάγγισης. Αυτές είναι οι κλινικές παρατηρήσεις. Λοιπόν, ένα μη διατεταμένο σύστημα και αυτό που είπε ο Παναγιώτης πριν σε ό,τι αφορά την τεχνητή διάταση και την προϋπάρχουσα, λοιπόν, μπορεί η προσπέλασή μας, η πρόσβασή μας να μην είναι η σωστή, έτσι, να μας ξεφύγει το σημείο που θέλουμε να τρυπήσουμε. Δεν έχουμε χώρο για χειρισμούς, έτσι, και πολλές φορές έχουμε και μεγαλύτερο λιθιαστικό φορτίο σε ασθενείς που δεν υπάρχει προεγχειρητική διάταση.
Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό? Είτε μη πραγματοποιώντας τη στάνταρ διδερμική νεφρολιθοτριψία, επιλέγοντας μία ανιούσα προσπέλαση, αν είναι εφικτό, ή μία μικρότερης διαμέτρου διαδερμική προσπέλαση, ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τον υπέρηχο. Έτσι, βέβαια, είναι σχετικά λίγοι συναδελφοί που ασχολούνται με την διαδερμική. Χρησιμοποιείται υπέρηχο, έστω και σε πρινή θέση, ή όλα είναι. Οπότε δεν μπαίνουμε σε... Ωραία, ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο. Εγώ έχω τελειώσει με την παρουσίαση των άρθρων. Ναι. Το μειωμένο RBF δεν θα επηρεάζει, δηλαδή το... Λίγο στο μικρόφωνο, ορίστε, γιατί το... δεν ακούμε. Το μειωμένο RBF, γιατί ένας αποφραγμένος νεφρός έχει και μειωμένο RBF. Δεν θα επηρεάζει τα ποσοστά της αιμορραγίας. Άμα είναι χρόνια αποφραγμένος, που λογικά αυτό συζητάμε εδώ πέρα. Όχι, δεν προσδιορίζουμε. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε στην τεχνική της προσπέλασης κατά πόσο θέλουμε διάταση ή όχι. Έτσι, κατά πόσο θέλουμε διάταση ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι στην διάταση μπορούμε να ελιχθούμε πιο εύκολα. Άρα δεν είναι απαραίτητο να είναι αρνητικός προγνωστικός παράγοντας για την ευκολία επιτέλεσης του διαδερμικού χειρουργείου. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ.